Επιστρέψαμε εδώ στο στούδιο, στο Cad Radio, μετά από τη συνέντευξη με την καθηγήτρια Κάκια Πετινού. Ελπίζω να την απολαύσατε. Έχω τώρα μια νέα επιστήμονα μαζί μου στο στούδιο, που χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε από κοντά. Ιωάννα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ιωάννα, πες μας ποια είσαι, με τι ασχολείσαι. Λοιπόν, ποια είμαι. Είμαι υποψήφια διδάκτορα εδώ στο πανεπιστήμιο μας, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η αλήθεια είμαι λίγο ψαρακή, γιατί φέτος ξεκίνησα, ακόμα είμαι στις αρχές. Αλλά θέλω να επιτύχω αρκετά πράγματα. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένη με το τι γίνεται, το τι κάνω. Με ποια επιστήμη ασχολείσαι. Το πτυχίο μου ήταν στις γεωπονικές επιστήμες, εδώ πάλι στο ΤΕΠΑΚ μας, με κατεύθυνση στην τεχνολογία τροφίμων. Mm-hmm. Μετά έφυγα, συνέχισα για μεταπτυχιακό στην Ολλανδία, το οποίο είχε να κάνει με το σχεδιασμό καινοτομών προϊόντων, και επέστρεψα πάλι πίσω στο ΤΕΠΑΚ για να ασχοληθώ με τα γαλακτοκομικά και συγκεκριμένα ασχολούμαι με την UV ακτινοβολία ως εναλλακτικό μέσο της θερμικής επεξεργασίας που χρησιμοποιούμε τώρα. Πώς προέκυψε να επιλέξεις μια καριέρα στις γεωπονικές επιστήμες γενικότερα? Γενικότερα, βασικά, εντάξει, όπως οι περισσότερες κυπριακές οικογένειες, ήταν ο παπάς μου ασχολείτουν, έχει φάρμα. Άρα έχεις το ρεθίσμα από σπίτι. Ναι, άρχισαμε που είχαμε τα βουνά, τα λαγκάδια, μήνα μου, τα χωράφια, το έναν τ' άλλον, οπότε ο καθαρός αέρας κλπ. Και εννοείται, υπάρχει και το κυπριακό το στυλ του τύπου εμείς τρώμε για να ζούμε, ζούμε για να τρώμε. Οπότε ήταν ένας συνδυασμός τέτοιος που με όθησε έτσι στις γεωπονικές επιστήμες και περισσότερο στα τρόφιμα, ναι, και στο γάλα. Εννοείται, γιατί έκαναμε μια φάση και χαλούμια το έναν τ' άλλον. Οπότε πιστεύω που ήρθε το ερέθισμα. Mm-hmm. Και που μωρό που έβλεπα ότι οι περισσότεροι που ασχολούνταν ήταν άντρες. Mm-hmm. Οπότε πάντα υπήρχε το ερωτηματικό ως μωρό, γιατί ας πούμε, γιατί δεν μπορεί η μάμα μου να διοικεί τη φάρμα και πρέπει να είναι, ναι, ο παπάς μου. Ναι. Ενώ και γίνει, συνέβαλε απίστευτα στην όλη φάση και στήριζαν τον. Αλλά υπήρχε πάντα γίνον το ερωτηματικό. Ναι. Οπότε γι' αυτό ακολούθησα εκείνο που ήθελα και είμαι εδώ με τώρα. Η αλήθεια, το όνειρο μου για μετέπειτα είναι όντως να κάνω μια φάρμα που είναι λίγο πιο φιλική στον άνθρωπο. Να είναι πιο μοντέρνα, άλλος εξοπλισμός, να μπορείς να έχεις και τη ζωή σου. Τούτα ούλα που βασικά ισχύουν στερεότυπα, ναι, ότι αν είσαι αγρότης είσαι 24-24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο. Και γι' αυτόν ότι δεν μπορούσε μια γυναίκα να το κάνει, επειδή, ναι, έπρεπε να με τα παιδιά, με την οικογένεια, τούτο όλο το πράγμα. Οπότε ναι, θέλω λίγο να το καταργήσω το στερεότυπο, δεν μου αρέσει καθόλου. Αρέσκει μου πάρα πολλά που έβαλες έτσι στόχων, γιατί είναι, ναι, είναι ακριβώς χτυπά τη ρίζα του προβλήματος και έρχεσαι να πεις ότι μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Δηλαδή να φέρεις άλλη προσέγγιση στο πώς έμαθαμε να... Ναι. Και είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε για την νεολαία σε κάτι τόσο όμορφο, γιατί αφήσαμε νομίζω γενικότερα την ενασχόληση με τις φάρμες, ναι, πρωτογενή γενικότερα, τομέα, τον... γενικότερα, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό γίνονται πολλές έρευνες που φαίνεται ότι να έχουμε πρόβλημα στα επόμενα χρόνια, γιατί δεν έχουμε άτομα να ασχολούνται με το συγκεκριμένο, γιατί κάνουμε push σε τεχνολογίες, στην πόλη, σε άλλες σπουδές. Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμες έχουν και τούντο, συγγνώμη, έχουν και τούντο την πλευρά, ακριβώς. Εσύ είσαι λοιπόν το ρέθισμα από το σπίτι, είσαι όμως καθόλου γυναίκα, πρότυπον η μάμα, ήταν πρότυπον για να ασχοληθείς με τις... Ναι, ήταν. Η μάμα έπαιξε ένα αρκετό ρόλο, γιατί ήταν ο αφανής ήρωας, ας πούμε. Ναι. Όπως λέγουν ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα βρίσκεται, ναι, 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 μια έξυπνη γυναίκα, μια δυναμική γυναίκα. Κάπως έτσι ήταν. Ναι. Και θαύμαζα για τον ρόλο, ενώ και το πόσο στήριζαν και τον παπά μου. Αλλά εντάξει, υπήρχαν και καθηγητρίες που
που η αλήθεια συζητούσα το και οι γείτονες μου των ίδιων, οι οποίοι ήταν σαν να μεγαλώσαμε και εμένα. Ήταν πάντα μαζί μου και πάντα, ειδικά ο γείτονας μου ήθελε να με δει στη φάση που είμαι τώρα. Τι ωραίο. Και πούσε άλλους παράγοντες γύρω σου, ξέρεις. Ναι, ήταν όλα που γύρω, ευτυχώς. Εντάξει, ο παπάς μου ήταν πάντα λίγο πιο παραδοσιακός του τύπου, πάλι να είσαι μες στα γράμματα και μες τα διαβάσματα. Ήταν τούτη η κατάσταση. Ήταν λίγο πιο επιφυλακτικός με το διδακτορικό. Αλλά εντάξει, πέρασε. Εντάξει, ξέρεις, άμα καλώς ή κακώς έχουν μεγαλώνουν με κάποιες δικές τους expectations, τι θέλουν να δουν τα παιδιά τους. Ναι. Ειδικότερα άμα είναι κάτι το οποίο είναι πολλά μακριά από τους ίδιους, ας πούμε ένα διδακτορικό, ξέρεις, εκφράζουν το concern τους. Το θέμα είναι να μην επηρεάζουν τις αποφάσεις των κοριτσιών και των ατόμων γενικότερα στην κοινωνία μας. Εσύ σε ένα νέο κορίτσι που θα ήθελε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τομέα, τι μήνυμα θα έστελνες προς τα έξω ή θα τις έλεγες? Που σκέφτομαι μπορεί να αντιμετωπίσεις για τις προκαταλήψεις που μπορεί να ακούσει από σπίτι ή να βλέπει η ίδια γύρω της. Απλά ότι ασπίδες. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εννοείται οι γονείς μας ή εν περιγύρως μας ή εν το περιβάλλον μας να μας συμβουλεύσουν με βάση εκείνα που ξέρουν. Αλλά σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Ναι. Εν τω τον ότι πάντα πρέπει να κάνεις εκείνο που θέλεις και εκείνο που σου αρέσει. Είχε το πει και μια ομιλήτρια πριν ότι πρέπει να ξυπνάς το πρωί και να χαίρεσαι που βάζεις τη δουλειά σου και να χαίρεσαι εκείνο που κάνεις. Ναι. Θα πάω, ξέρω εγώ, να πω στην κυβέρνηση, να πούμε, που λέγουν όλοι έχουν το τούτο το... Το ideal working environment. Ναι, ακριβώς, γιατί και μόνο τα benefits ή να σχολάνε ραθιόμιση. Ή οτιδήποτε άλλο, να μην ξυπνώ και θέλω να πω στη δουλειά μου, τι να το κάνω. Ακριβώς, στο τέλος της ημέρας, και επιστήμη, και οι δικοί μας, αλλά γενικότερα όλες οι επιστήμες έχουν τόσα παρακλάθια που λέμε, που είναι απίστευτο με το... Τι μπορεί να ασχοληθεί. Πόσες ευκαιρίες υπάρχουν. Ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που ας πούμε μπορεί να αφιερώσουν 4 χρόνια να ερευνούν έναν μικροοργανισμό, ας πούμε. Ναι. Ένα βακτήριο, το οποίο είναι τόσο μικρό, και όμως κρύφει τόσα πολλά πίσω του. Που υπάρχουν τόσες ευκαιρίες, εν κρίμα λόγω κάποιου στερεοτύπου να τις χάνουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Ήταν τιμή μας να σε έχουμε. Ευχαριστούμε που συμμετείχες στην καμπάνια που διοργάνωσε το ΤΕΠΑΚ. Τέλειο το βιντεάκι είναι το βιντεάκι. Έγινε ωραίο το βιντεάκι. Θα δεις και τα πόστερ πώς τον ωραία θα γίνουν. Μπορεί να διανεμιστούν, να πούμε παντού. Thank you, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε έναν...